παρακαλώ. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό, διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Προ αυτής της καταστάσεως ο εθνικός στρατός, ένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμον προς τον Κρυμνόν. Η σωτηρία της πατρίδος. Αυτή ήταν η δικαιολογία του Παπαδόπουλου και της παρέας του για το στρατιωτικό πραξικόπημα τον Απρίλιο του 67. Όμως δεν έσωσαν την πατρίδα, αλλά αντίθετα, πλήγωσαν βαθιά το κορμί του ελληνισμού στην Κύπρο. Οι περισσότεροι από τους Απριλιανούς σωτήρες ήσαν μέλη του ΙΔΕΑ, της ακροδεξιάς οργάνωσης στο στρατό που έλεγχε τα πράγματα στην Ελλάδα από τη δεκαετία κιόλας του 40. Λένε ότι από κάποια εποχή ήσασταν μέλος μιας οργανώσεως ΙΔΕΑ. Είναι αληθές αυτό ή όχι? Στον ΙΔΕΑ ήμουν μέλος. Από πότε, αν επιτρέπετε? Ο ΙΔΕΑ ήξερε να πείστε, κύριε. Όχι, εσείς από πότε είστε μέλος του ΙΔΕΑ? Πρέπει να είμαι από το 45. 45. Μάλιστα. Το πυρήν άρχισε στη Μέση Ανατολή. Μέση Ανατολή 1942. Οι Γερμανοί με το Ρόμελ προχωρούν βαθιά μέσα στην Αίγυπτο και απειλούν τα πετρέλαια. Μια κρίσιμη ώρα για τους Εγγλέζους που ρίχνουν στη μάχη όλες τους τις εφεδρίες. Όλες εκτός από τις ελληνικές. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, υπουργός στρατιωτικών τότε, μάταια θα προσπαθεί να πείσει τους Εγγλέζους ότι και οι Έλληνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συμμαχική προσπάθεια. Οι Άγγλοι αρνούνται κατηγορηματικά. Τον ελληνικό στρατό Μέσης Ανατολής τον θέλουν για αργότερα. Τον θέλουν για τον εμφύλιο σπαραγμό που ξέρουν ότι θα γίνει στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση. Έτσι, ο ελληνικός στρατός θα παίζει πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα προετοιμάζεται για την αδελφοκτόνα σφαγή που έρχεται. Και για να ελέγχουν την κατάσταση, οι Εγγλέζοι οργανώνουν τον ΙΔΕΑ, τον Ιερό Δεσμό Ελλήνων Αξιωματικών, πιστό όργανο δικό τους και του βασιλιά. Του βασιλιά Γεώργιου, που κινείται δραστήρια ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Λονδίνο, παζαρεύοντας την επιστροφή στο θρόνο του. Και όταν οι Έλληνες σκοτώνονταν πάνω στα βουνά, αυτός σκότωνε την ώρα του, παρακολουθώντας το αγαπημένο του σπορ, το ποδόσφαιρο. Οι Εγγλέζοι θα φέρουν πράγματι πίσω το βασιλιά. Έστω και αν χρειαστεί να βομβαρδίζουν για μέρες την Αθήνα, τον τραγικό εκείνο Δεκέμβρη του 44. Έστω και αν χρειαστεί αγωνιστές του ΕΑΜ να σκοτώνονται και, ίσως χειρότερο ακόμη, να εξευτελίζονται από ταγματασφαλίτες ντυμένους με κατοχικές στολές. Έτσι μάθαμε πάλι να αγαπάνε τους βασιλιάδες που οι Εγγλέζοι έφεραν πίσω το Σεπτέμβρη του 46. Τότε που Άγγλοι και Αμερικανοί πολεμούσαν κρυφά για το ποιος θα κυδαιμονεύει την Ελλάδα. Ο Γεώργιος ήταν φανατικά αγγλόφιλος. Ο Παύλος και η Γερμανίδα γυναίκα του, η Φρυδερίκη, κοίταζαν όμως προς την Ουάσιγκτον. Όταν λοιπόν πέθανε αναπάντεχα ο Γεώργιος, τον Απρίλιο του 47, έμειναν πίσω πολλά ερωτηματικά για το θάνατό του. Όσο ζούσε και βασίλευε, είχε μια διακριτικότητα στις επεμβάσεις του. Παρ' όλα αυτά, πολλοί κλάψαν το θάνατό του
ίσως γιατί προέβλεπαν τι θα επακολουθήσει. Στις αρχές του 47 οι Αμερικανοί κέρδισαν την Ελλάδα και οι νέοι βασιλιάδες, ο Παύλος και η Φρυδερίκη, κλήθηκαν στην Ουάσιγκτον. And I'm very excited to be here today. My husband has made a lot of propaganda for you all these years, and I'm very glad to be able to be with him on this trip. Η Αμερική θα σταματήσει τους κόκκινους στην Ελλάδα, δήλωνε κατηγορηματικά στο Κογκρέσο ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμεν στις 12 Μάρτιου του 47. Και όχι μόνο τους κόκκινους, αλλά και τους πράσινους, τους κίτρινους, όλους τέλος πάντων που δεν είχαν ένα βαθύ μπλε χρώμα. Αυτά στην Ουάσιγκτον. Ενώ εδώ, στο Φάλιρο, τα αμερικανικά αεροπλάνα σηκώνονται χωρίς διακριτικά. Μια σύντομη προσγείωση μετά στην Ελευσίνα, τόσο όσο χρειάζεται για να περαστούν πάνω τους τα ελληνικά χρώματα και μετά γραμμή για όπου Έλληνες σκοτώνουν άλλους Έλληνες. Ποια αλήθεια πιλοτάριζαν τα αεροπλάνα? Ήσαν πάντοτε Έλληνες ή μήπως υπήρχαν και Αμερικανοί πιλότοι που όργωναν με ατσάλι, αίμα και θάνατο την ελληνική γη? Ένα ακόμη αναπάντητο ερώτημα για τη μέχρι τώρα άγραφη ιστορία του τόπου μας. Οι Αμερικανοί πάντως νίκησαν, εξόντωσαν όλους τους κόκκινους στην Ελλάδα, άντρες, παιδιά, γυναίκες, και εδώ στη Θεσσαλονίκη τους περιφέρουν σαν ζώα στους δρόμους, προς γνώση και συμμόρφωση όλων μας. Αυτοί είναι οι νικημένοι του εμφύλιου σπαραγμού. Και αυτοί εδώ οι νικητές, η Φρυδερίκη, ο Παύλος και πίσω τους ο ήρωας του εμφύλιου, ο στρατάρχης Παπάγος. Αρχές του 50, μεγάλο κοσμικό γεγονός, πρεμιέρα μιας καουμπόικης ταινίας. Ναι, έτσι ήταν τα πράγματα στη δεκαετία του 50. Δεν αρκούσε να γίνουμε απλά αμερικανόφιλοι. Έπρεπε να μάθουμε να μισούμε κάθε τι που είχε μια κάποια κόκκινη απόχρωση, όπως οι κακοί ερυθρόδερμοι, ας πούμε. Έπρεπε να μάθουμε να ζούμε και να σκεφτόμαστε αμερικανικά. Και αφού λοιπόν εξοντώθηκαν όλοι οι ερυθρόδερμοι και στην Αμερική και στην Ελλάδα, ήρθε μετά η ώρα των κυτρινόδερμων και πρώτα-πρώτα στην Κορέα, όπου και εμείς αναγκαστικά στείλαμε στρατό και αφήσαμε εκεί 187 νεκρούς. Εν αντιθέσει προς άλλους διεθνείς οργανισμούς, η οργάνωση της Βορειοατλαντικής Συνθήκης περιλαμβάνει κράτη τα οποία πράγματι αποτελούν μία νομονοούσαν κοινότητα, διότι πιστεύουν ακραδάντως στα ιδανικά της ελευθερίας και της ειρήνης, και διότι ίστανται εις την διεθνή κονίστρα ως μία συνδεταγμένη φάλανξ υπό την αυτή σημαία ετοίμη να αγωνιστεί αν παραστεί ανάγκη εναντίον πάσης αποπείρας διέας υποταγής των ελευθέρων λαών ή συστήματα διαβιώσεως και διοικήσεως αντίθετα προς την θέλησή του. Ο ελληνικός λαός δύναται να είναι βέβαιος ότι η Ατλαντική κοινότης στην οποία ανήκει επαρρυπνεί επί των ελευθεριών του κατά τρόπον αποκλείοντα πάντα εθνιασμών. Κι όμως μας ευνηδίασαν οι σύμμαχοί μας του ΝΑΤΟ το Σεπτέμβριο του 55, όταν επέτρεψαν ή έστω αδιαφόρησαν για το ξερίζωμα του ελληνισμού από την Κωνσταντινούπολη. Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες πάλι. Μια νέα μικρασιατική καταστροφή. Και οι σύμμαχοί μας απλοί παρατηρητές, όπως τότε. Μέρες μετά την καταστροφή στην πόλη, ο Παπάγος πέθανε. Όχι βέβαια από τύψη συνείδησης. Τον Παπάγο διαδέχεται με βασιλική επιλογή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Από τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εθνική καταστροφή. Αυτή τη φορά στην Κύπρο, που κυριολεκτικά βράζει. Οι Άγγλοι θέλουν μια αποικία κοντά στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Οι Ελληνοκύπροι ζητούν αυτοδιάθεση και ένωση με την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί καιροφυλακτούν και οι Τούρκοι καραδοκούν. Οι οδομαχίες ανάμεσα στην Κυπριακή νεολαία και στους Άγγλους στρατιώτες, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις πατριωτών ξεσηκώνουν την Αθήνα. Τα γεγονότα της Κύπρου θα έχουν για την Ελλάδα και μια άλλη σημαντική παράμετρο. Για πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο, ο λαός βγαίνει πάλι στους δρόμους αψηφώντας το αστυνομικό κράτος της δεξιάς. Το κράτος πανικοβάλλεται και οργανώνει το παρακράτος.
Γεωργάκης Βασίλειος, γεννηθής εις Θεσσαλονίκη το 1940, μέλος της Αντικομμουνιστικής Σταυροφορίας Ελλάδος. Μαριάνος Γεώργιος, γεννηθής εις Πάρον το 1929, το ίδιο. Δελτίο οδηγιών από το Α2 του στρατού και υποχρεώσεις μελών. Σαν τα μανιτάρια φύτρωναν τότε παρακρατικές οργανώσεις όπως η ΝΟΑ, η Ναζιστική Οργάνωση Αθήνας που θαύμαζε το Χίτλερ και ζητούσε το θάνατο των κομμουνιστών και των Εβραίων. Παρακολούθηση υπόπτων, εκφοβισμός δημοκρατικών, οργάνωση αντισυγκεντρώσεων, ξυλοδαρμοί. Αυτά και άλλα αναλάμβαναν οι παρακρατικοί, άτομα συνήθως του σκηνιού και του παλουκιού που λέμε. Πότε ακριβώς ξέφυγε ο έλεγχος του παρακράτους από τους δημιουργούς του, κανείς δεν ξέρει. Και πώς να μην ξεφύγει όταν το κράτος στρατολογούσε άτομα σαν τον Σπύρο Κοτζαμάνη, παθιασμένο εθνικό φρόνα και γνωστό τραμπούκο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ή τον άλλο πάλι, τον παιδεραστή Μανώλη Εμμανουηλίδη, απλά και μόνο για να κρατά η δεξιά την εξουσία. Ο Εμμανουηλίδης και ο Κοτζαμάνης θα δολοφονήσουν στις 22 Μάη του 1963 στη Θεσσαλονίκη τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον γνωστό βουλευτή της Ειρήνης. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τον κομμουνισμό με ολίγους αλίτας, θα παραδεχτεί αργότερα ο Παναγιώτης Κανελόπουλος και ο Γιώργιος Παπανδρέου θα καταγγείλει. Ακούσατε, ακούσατε από αυτήν την αθέμητον συνεργασία τμήματων ασφαλείας και παρακρατικών καθαρμάτων προέκυψε το έγκλημα της Θεσσαλονίκης. Ενενήντα εννέα ώρες κράτησε ο αγώνας του Λαμπράκη με το θάνατο, αλλά τελικά νικήθηκε. Στις 28 του Μάη του 1963 έγινε η κηδεία του Λαμπράκη, αλλά ο αγώνας του δικαιώθηκε. Η σχέση του παρακράτους με το κράτος της δεξιάς είναι πια γεγονός. Το Υπουργείο Προεδρίας, ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, όλοι συνεργάζονταν με τους παρακρατικούς. Το δεύτερο πάντως μεγάλο θύμα του παρακράτους θα είναι ο τότε πρωθυπουργός Καραμανλής, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και την εξουσία και την Ελλάδα. ΛΑΕ των Αθηνών! ΛΑΕ των Αθηνών! ΛΑΕ των Αθηνών! Ενικήσαμε! Ενίκησεν ο ανέκδοτος αγών, ζήτω η δημοκρατία! Ακόμη και οι κακές από παλιά σχέσεις ανάμεσα στον Παπανδρέου και στο Παλάτι είχαν αισθητά βελτιωθεί ήδη από τις προηγούμενες εκλογές, το Νοέμβρη του 1963. Την εποχή εκείνη έγινε και η τελευταία επίσκεψη του βασιλιά Παύλου στην Ελληνική Βουλή. Βαριά άρρωστος από τότε, ο Παύλος θα ζήσει λίγους ακόμη μήνες μόνο. Στις 13 του Μάρτη του 1964 έγινε η κηδεία του Παύλου στην Αθήνα με μεγάλη συμμετοχή λαού. Ακόμη μεγαλύτερη όμως ήταν η συμμετοχή των επιστήμων. 7 βασιλιάδες, 3 πρώην βασιλιάδες, 3 μνηστήρες θρόνων, 40 πρίγκιπες και δούκες συνόδευσαν τον Παύλο στην τελευταία κατοικία του. Βασιλιάς της Ελλάδας τώρα πια είναι ο Κωνσταντίνος, που καθώς ορίζει το εγκόλπιο επιβίωσης μιας μοναρχίας έπρεπε να παντρευτεί το συντομότερο και να βγάλει διάδοχο. Εκλεκτή της καρδιάς του, μετά από προξενιό βέβαια, η πριγκίπισσα Άννα Μαρία,
κόρη του βασιλιά της Δανίας. Απλή και καταδεκτική, αφού άλλωστε ήταν Σκανδιναβή, η μελλοντική βασίλισσα της Ελλάδας έφερε μια φρεσκάδα μαζί της. Μια νέα και όμορφη βασίλισσα, ένας νέος βασιλιάς και μαζί, μετά από πολλές δεκαετίες, ένας δημοκρατικός πρωθυπουργός. Όλα λοιπόν πήγαιναν κατευχήν στην Ελλάδα. Όχι βέβαια. Τα πρώτα σύννεφα εμφανίστηκαν στη Βουλή τον Απρίλιο του 1964, όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου αποφυλάκησε 420 κρατούμενους από την εποχή του εμφύλιου. Δέσμιος τότε της δεξιάς, ο αρχηγός της ΕΡΕ Παναγιώτης Κανελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκθέτει σε κίνδυνο την Ελλάδα, ότι είναι δέσμια των κομμουνιστικών ψήφων της ΕΔΑ και του κυρίου Ηλίου, καθώς και για το ότι επετράπει η ελεύθερη μετάδοση της μουσικής του γνωστού μεν συνθέτη, πλην όμως κομμουνιστή βουλευτή, Μίκη Θεοδωράκη. Τον ίδιο εκείνο μήνα, τον Απρίλιο του 1964, δόθηκαν οι πρώτες μαζικές άδειες επιστροφής των λεγόμενων κομμουνιστοσημωρητών. Μια ακόμη απόδειξη για τους δεξιούς ότι ο Παπανδρέου υπονομεύει το έθνος. Όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που έκανε η δημοκρατική κυβέρνηση προβλημάτιζαν τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Και όταν ο Παπανδρέου αρνήθηκε να μετονομάσει το στρατό σε βασιλικό στρατό, όπως ήταν τότε βασιλική η αεροπορία και βασιλικό το ναυτικό, ο Κωνσταντίνος άρχισε πια να ανησυχεί στα σοβαρά. Νέος και άπειρος ήταν ο Κωνσταντίνος, μόλις 24 χρονών τότε. Είχε διδαχθεί, σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, φιλοσοφία του δικαίου, κοινωνιολογία, οικονομικά και θερμοπυρηνική φυσική. Ένα μόνο δεν είχε μάθει, ότι είχε περάσει η εποχή που κυβερνούσαν οι βασιλιάδες. Στα βασιλικά αυτιά φτάναν ακόμα εκείνο τον καιρό και κάποιες φήμες ότι ο Παπανδρέου ετοιμάζεται να στείλει κρυφά μια βαριά εξοπλισμένη ιεραρχία στην Κύπρο. Κρυφά από το παλάτι, το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς. Τον Ιούνιο του 1964 ο Παπανδρέου καλείται στην Ουάσιγκτον να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά. Ο πρόεδρος Τζόνσον τον πιέζει να πάρει πίσω τον ελληνικό στρατό από την Κύπρο, να δεχτεί ένα μοίρασμα του νησιού με την Τουρκία και να έχει και μια προσωπική συνάντηση με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Ο Παπανδρέου αρνείται. Δεν εννοώ τι είναι η υπηρεσία που θα προσέφεραν οι άλλες προσωπικές συναντήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση εμπιστεύεται στον Μεσολαβητή και τα πρωτοβουλία. Ο λαός υποδέχεται θριαμβευτικά στο αεροδρόμιο τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι μικρό πράγμα να πει κανείς όχι σε έναν Αμερικανό πρόεδρο που εκείνο τον καιρό καίει το Βιετνάμ με βόμβες ναπάλμ. Και στην Κύπρο θα ρηχθούν βόμβες ναπάλμ στις 8 και 9 Αυγούστου του 1964. Όχι βέβαια από Αμερικανούς, αλλά από Τούρκους. Κάποια ασήμαντα επεισόδια θα δώσουν στην Άγκυρα την αφορμή να βομβαρδίζει για ώρες το νησί. Πάνω από 100 είναι νεκροί, αλλά απόβαση δεν τόλμησαν οι Τούρκοι. Ο ελληνικός στρατός στην Κύπρο αριθμούσε τότε 10 περίπου χιλιάδες άνδρες και αξιωματικούς. Μια πλήρης μεραρχία με δύναμη πυρός ολόκληρου σώματος στρατού. Ο Παπανδρέου είχε δώσει μια λύση στο Κυπριακό, μια λύση όμως που θα τον φέρει σε μετοπική σύγκρουση με τους Αμερικανούς και με τον βασιλιά. Ο αγώνας του ανένδοτου που έριξε τη δεξιά προδόθηκε το καλοκαίρι του 1965. Στις 28 Ιούνιου η Ελευθερία, προσωπική εφημερίδα του Κώστα Μητσοτάκη, υιοθετεί κατηγορίες της δεξιάς ότι ο Ανδρέας είναι αρχηγός του Ασπίδα, μιας αριστερής χούντας, και στις 8 Ιούλη ο βασιλιάς κατηγορεί τον Παπανδρέου ότι απεργάζεται την επιβολή δικτατορίας. Δεκάδες δημοκρατικοί αξιωματικοί συλλαμβάνονται και βασανίζονται για να ομολογήσουν κάτι που δεν υπάρχει.
μοχλή της Κεφορίας, ο τότε υπουργός στρατιωτικών Πέτρος Γαρουφαλιάς και ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Ο στρατηγός Γρίβας, αρχηγός τότε του στρατού στην Κύπρο. Στη Βουλή το κλίμα έχει αλλάξει. Η κυβερνητική πλειοψηφία βρίσκεται πίσω από τον Γιώργιο Παπανδρέου. Έτσι τουλάχιστον πιστεύει ο γέρος, όταν καταγγέλει τον βασιλιά για παρέμβαση στο έργο της κυβέρνησης. Αναγγέλει επίσης την παρέτηση του Πέτρου Γαρουφαλιά. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος υπεραμείνεται των βασιλικών απόψεων που απαγορεύουν στον πρωθυπουργό της χώρας να αναλάβει και το Υπουργείο Άμυνας. Ο Παπανδρέου δεν ανησυχεί. Η πλειοψηφία που διαθέτει η κυβέρνηση με 171 έδρες είναι αρκετή για να επιβάλλει στο βασιλιά τη συνταγματική επιταγή. Ο βασιλιάς βασιλεύει και ο λαός κυβερνά. Εκείνο που δεν υπολογίζει ο γέρος είναι το ότι δίπλα και πίσω του βρίσκονται οι εφιάλτες της δημοκρατίας, όπως θα τους ονομάσει αργότερα. 15 Ιουλίου του 1965. Η μοιραία μέρα για τη δημοκρατία. Στις 7 το βράδυ ο Γεώργιος Παπανδρέου μπαίνει στο παλάτι. Στις 7 και 13 λεπτά βγαίνει δηλώνοντας: «Αύριον θα υποβάλω εις τον βασιλέα την παρέτηση της κυβερνήσεως». Την ίδια εκείνη ώρα ο Γεώργιος Νόβας, πρόεδρος της Βουλής μέχρι τότε, φεύγει για τα Ανάκτορα. Ήταν ο πρώτος βασιλικός πρωθυπουργός. Από το πρωί της άλλης μέρας κιόλας θα αρχίσουν οι διαδηλώσεις. Το σύνθημα «Δημοκρατία, δημοκρατία» καλύπτει πια όλη την Αθήνα. Ενάντια στους διαδηλωτές θα ρίξουν την αστυνομία, ενώ οι στρατιωτικές μονάδες μέσα και γύρω από την Αθήνα βρίσκονται σε επιφυλακή. Όμως ο στρατός δεν θα επέμβει, γιατί τότε οι Αμερικανοί δεν ψάχνουν για δικτάτορες, για πολιτικούς ψάχνουν, που θα ήσαν πρόθυμοι να φέρουν πίσω το στρατό που έστειλε ο Παπανδρέου στην Κύπρο. Οι πρώτοι αποστάτες ήσαν μόνο 14. Όλοι τους δεύτερα νούμερα της Ένωσης Κέντρου, εκτός από τον Νόβα και τον Μητσοτάκη, υπουργό οικονομικών του Παπανδρέου μέχρι χθες. Στην πρώτη βασιλική κυβέρνηση ο Μητσοτάκης θα έχει βαριά καθήκοντα. Σαν υπουργό συντονισμού πια θα αναλάβει να συντονίσει τη σαλαμοποίηση της Ένωσης Κέντρου. Η σαλαμοποίηση δεν πέτυχε στην πρώτη φάση. Όλοι, βουλευτές και στελέχοι του κόμματος, δώσαν παρόν. Ίσως τρομαγμένοι από τη διακήρυξη του γέρου πως όποιος στραφεί προς τον Νόβα θα κηρυχτεί προδότης και θα παραδοθεί στο μίσος του λαού. Και μίσησε πραγματικά ο λαός τους προδότες της δημοκρατίας και ξεχύθηκε στους δρόμους. Ένα φουρτουνιασμένο ανθρώπινο ποτάμι. Στις 5 εκείνου του Αυγούστου η Βουλή πολιορκείται από την αστυνομία, γιατί το βράδυ θα κριθεί με κρυφή ψηφοφορία η τύχη της κυβέρνησης Νόβα. Ο Κανελόπουλος δηλώνει ότι το κόμμα του θα ψηφίσει υπέρ της πρώτης βασιλικής κυβέρνησης και χαρακτηρίζει οχλοκρατία την παρουσία του λαού έξω από τη Βουλή. Βουλευτές της Ένωσης Κέντρου διαμαρτύρονται. Οι μελλοντικοί νεκροθάφτες της δημοκρατίας επιχαίρουν. Η ψηφοφορία αρχίζει ακριβώς τα μεσάνυχτα. Ναι, ψηφίζει ο Κανελόπουλος. Όχι, ο Ανδρέας. Ίσως ο Μαρκεζίνης. Στη μία παρατέταρτο φτάνει και ο γέρος. Πίσω του ο Τσιριμόκος, ο σοσιαλιστής υπουργός της κυβέρνησης του Βουνού.
Ο γέρος θα ψηφίσει φανερά. Θα φωνάξει όχι δύο φορές και θα φύγει. Και στους δρόμους ο λαός θα πληρώνει ακριβά το δικό του όχι. Εξήλο, βία και προβοκάτσιες όπως εδώ. Δείτε προσεκτικά αυτή την επανάληψη. Δύο ανέμελοι περαστικοί έρχονται από αριστερά. Μια ομάδα αστιφυλάκων πέφτει επάνω τους. Ένα όργανο της τάξης ρίχνει το πρώτο χαστούκι και κρύβεται πίσω από άλλους. Μετά πια είναι θέμα εισαγγελέα. Μια καθαρή περίπτωση αντίστασης κατά της αρχής. Που κάνουμε να φύγει ο φασισμός και, και οι εγκληματίες του αίματος. Ο λαός ψήφισε Παπανδρέου και ο βασιλιάς αλλάζει τη θέληση του λαού. Στο Μονρεπό, στο θερινό ανάκτορο της Κέρκυρας, πέρασαν οι βασιλιάδες μας ολόκληρο το καλοκαίρι του 1965. Μακριά από τη ζέστη, τη σκόνη και τη φασαρία της Αθήνας. Εξάλλου είχαν και μωρό παιδί. Μονρεπό στα ελληνικά σημαίνει η ανάπαυσή μου. Πράγμα που είχε μεγάλη ανάγκη ο βασιλιάς. Να αναπαυθεί και να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει. Οι Αμερικανοί πιέζαν για την Κύπρο. Η αποστασία δεν λειτουργούσε. Προς τα τέλη λοιπόν του καλοκαιριού, ο Κωνσταντίνος ζήτησε από τους στρατηγούς του να ξεσκονίσουν εκείνο το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τον Προμηθέα. Το σχέδιο Προμηθέας εδόθη από μένα, καθόν τρόπον σας είπα ότι εδόθη, αλλά φαίνεται ότι είχε δοθεί πριν από μένα άλλος Προμηθεύς. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν εφηρμόστη ο Προμηθεύς τον οποίον είπα εγώ. Εγώ δεν είπα εφαρμόστη, δεν είπα εφαρμόστη κανένα ειδικόν Προμηθέα. Εφαρμόστε Προμηθέα. Ο δε Προμηθεύς, ο κανονικός, δεν συμπεριλαμβάνει ούτε σύλληψη προσώπων πολιτικών, αλλά μόνον έχει μια κατάσταση μέσα αυτούς τους οποίους η Γενική Ασφάλεια χαρακτηρίζει ως αναρχικούς, ως άκρους κομμουνιστάς κλπ. Κύριε Σπανδυδάκη, μας είπατε ότι δώκατε εντολή στον κύριο Παπαδόπουλο και στον κύριο Μακαρέζο να κάνουν αναπροσαρμογή του σχεδίου Προμηθεύς. Αυτό το σχέδιο το οποίο είδατε, είπατε ότι δεν ήταν αυτό που εφηρμόστηκε. Ποιος έκανε αυτό το τελικό σχέδιο που εφηρμόστηκε, ποιος το έφτιαξε? Ασφαλώς οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Επίσης. Μήπως ήταν αυτό το σχέδιο δηλαδή, και βάλαμε και μερικά ονόματα παραπάνω? Α, δεν ξέρω εάν χρησιμοποίησαν εκείνο το σχέδιο το αναπροσαρμοστέν. Δηλαδή ξανααναπροσαρμοστέν. Έχουμε δεδομένο αναμφισβήτητο, έχουμε σύλληψη πρωθυπουργού, σύλληψη υπουργού εθνικής αμήνης, σύλληψη άλλων υπουργών, πολιτικών ηγετών, στρατηγών κτλ. Συνοδεία, μεταφορά εγκολφοπούλου, αβιέρι κλπ. Ποιος αυτά τα
μετά προέλευση, διότι είναι ένα σχέδιο επιχειρήσεως, έγινε μια επιχείρηση. Ακόδοξος και ανορθόδοξος. Ας ερωτηθούν οι ίδιοι, κυρία Σιγκύρα. Πού να το ξέρω. Εσείς δεν μάθατε μέχρι σήμερα. Ο οποίος τα διάταξε. Ναι. Οι ίδιοι τα διάταξαν. Ήδη ποιοι, το ίδιο είναι αόριστο. Εγώ ξέρω αυτούς τους, ως επικεφαλής, τους τρεις. Τους τρεις. Από εκεί και πέρα, ποιος διέταξε συγκεκριμένο, αν ποιος ο πρώτος και ο δεύτερος, δεν μπορώ να ξέρω. Φέρεται ως πρώτος εδώ Παπαδόπουλος. Ευσεβάστως αναφέρω ότι ανέβρον ίχνη Σαμποτέρ. Αυτή ήταν η πρώτη δική μας οπτική επαφή με τον Παπαδόπουλο. Μια προφητική γελιογραφία του Μητρόπουλου από τον Ιούνιο του 1965. Ήταν τότε που ο Παπαδόπουλος με πρόσχημα ένα δίθεν σαμποτάζ στη μονάδα του, στον Εύρο, προσπάθησε να αναγκάσει τους στρατηγούς να κινηθούν. Αυτοί δίστασαν και έτσι ο Παπαδόπουλος έφτιαξε το δικό του Προμηθέα. Οι στρατηγοί του Κωνσταντίνου είχαν ένα Προμηθέα. Οι συνταγματάρχες του είχαν κάποιον άλλο. Αγώνας δρόμου για το ποιος θα μας πρωτοδέσει. Όλα αυτά τα ήξερε ο Κωνσταντίνος. Φυσικά και τα ήξερε. Από τις αρχές του 1966 ο ταξίαρχος Πατακός του είχε απευθύνει μια ανοιχτή επιστολή όπου έγραφε «Μεγαλειότατε, ο τόπος διέρχεται ενταχύ βηματισμό θανάσιμων περίοδων Ρασπουτίνο-Κερενσκικίν. Ημάς και όλους τους καλούς Έλληνας αναμένει τέλος εκτρών. Ό,τι συνέβη στην Μέση Ανατολή εν μέσω συμμαχικών στρατευμάτων μπορεί κάλλιστα να επαναληφθεί και εδώ εάν η Ελλάς εξακολουθήσει να παρουσιάζει την σημερινή σύγχυση φρενών. Εμείς πάντως εξυντλήσαμε τα όρια της υπομονής μας, υβριζόμενοι και συκοφαντούμενοι και μη απαντώντες κατά των επιβαλλόμενων τρόπων. Αυτά συνέβαιναν τότε και στη Βουλή αποστάτες και δεξιοί προσπαθούσαν να γκρεμίσουν τον Παπανδρέου και τα κατάφεραν στο τέλος. Ο επίλογος των Ιουλιανών, που στην ουσία ήταν πρόλογος μιας δικτατορίας και μιας εθνικής καταστροφής, σφραγίστηκε από μια ακόμη βασιλική αυθαιρεσία. Στις 3 Απρίλη του 1967, ο Κωνσταντίνος αναθέτει την Πρωθυπουργία στον αρχηγό της ΕΡΕ, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, και μαζί την ευθύνη διενέργειας εκλογών στις 28 Μάη του ίδιου χρόνου. Όμως η δεξιά διαθέτει μόνο 107 βουλευτές, ενώ ο Παπανδρέου και μετά ακόμη την Αποστασία διαθέτει 126. Τι αλήθεια έκαμε τον Κανελόπουλο να συνεργήσει σε αυτό το δεύτερο βασιλικό πραξικόπημα? Χρόνια αργότερα θα παραδεχτεί ότι γνώριζε τις κινήσεις των στρατηγών και πως πίστευε ότι μια δεξιά κυβέρνηση θα μπορούσε να τις ελέγξει. Και ακόμη θα παραδεχτεί ότι αγωνιούσε για την τύχη της Κύπρου, αν οι στρατιωτικοί παίρναν την εξουσία στην Ελλάδα με ή και χωρίς τις ευλογίες του βασιλιά. Του βασιλιά Κωνσταντίνου, που την άνοιξε εκείνη του 67, γύριζε συνέχεια στρατώνες και χωριά ντυμένος πάντα τη μεγάλη στραταρχική στολή του. Τι αλήθεια θα έκανε ο βασιλιάς αν δεν τον πρόφτεναν οι συνταγματάρχες? Ορίστε, κύριε Χατζηπέτρου. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Εφέτε, χωρίς να είμαι βασιλικός, εντούτοις, όχι τότε να είστε βασιλικός, ήταν ένδειξη νομιμοφροσύνης. Με συγχωρείτε. Ναι. Χωρίς να είμαι εκπεπιθήσεων βασιλικός, εντούτοις θα ήθελα να πω ότι από την εποχή του Όθωνος μέχρι το τέλος, όχι βέβαια επί Παύλου, δεν υπήρξε περίπτωση να μην υπάρχει και ένας Χατζηπέτρος εις τα ανάκτορα. Παρά τα αυτά, εγώ δεν ήμουν βασιλικός. Ο Κωνσταντίνος εγνώριζε ποιος είμαι. Στο κύριο θέμα καλύτερα. Μάλιστα, στο κύριο θέμα θα πω. Εζήτησα να τον εδώ. Ποιον? Τον Κωνσταντίνο, τον Δέος Βασιλέα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι την 4η Νοεμβρίου. Ξέρετε ποια ήταν τα επιχειρήματα του Βασιλέως εν πάση ειλικρινία? Εν πάση. Γιατί δεν μου το είπατε? Δεν ήταν ότι κακώς κάνατε. Και μετά μου λέγει, θα το έκαμα εγώ. Μα. Και του απήντησα ότι μεγαλειότατε τα κινήματα, τα πραξικοπήματα επαναστάσεις γίνονται πρώτων εκλογών. Δεν γίνονται μετά τα εκλογάς. Ναι. Διότι μετά τα εκλογάς είναι περιφρόνησης της ψήφου του λαού. Ναι. Ενώ πρώτων εκλογών μπορείτε να βρείτε χίλιες δικαιολογίες. Μάλιστα. Για να δικαιολογήσετε μία πράξη έστω και παράνομη.
η χώρα διήρχετο μίαν κρίση. Αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Προ αυτής της καταστάσεως ο εθνικός στρατός, ένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμον προς τον Κρυμνόν. Δεν κρατάμε χειρουργικά μαχαίρια, αλλά ούτε και τσεκούρια. Άλλοι χρησιμοποιούν τα τσεκούρια. Εννοώ ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν εις τον κομμουνισμό. Μην ξεχνάτε όμως, κύριοι, ότι ευρισκόμεθα προ ενός ασθενούς, τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον, εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Δεμένους πάνω σε ένα κρεβάτι χειρουργείου μας βρήκε ο Απρίλιος του 67. Αρχιχειρουργός ο Βασιλιάς, με προϊστάμενο το γνωστό από τη δολοφονία του Λαμπράκη εισαγγελέα Αρίου Πάγου Κωνσταντίνο Κόλια. Για αρκετούς μήνες θα επιβλέπουν την εγχείρησή μας, την ευθύνη της οποίας όμως είχαν τρεις άλλοι διάσημοι χειρουργοί. Εδώ, σε αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο, τους βλέπετε όλους, με τη φόρμα εργασίας μάλιστα. Παπαδόπουλος, Πατακός, Μακαρέζος. Δίπλα τους κάποιος νοσοκόμος ονόματι Στρατηγός Πανιδάκης. Στο βάθος, ο αρχιερέας της κλινικής Ιερώνυμος. Και λίγο πιο δω, ο πραγματικός ίσως σχεδιαστής της εγχείρησης, ο τότε Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Φίλιπ Τάλμποτ. Υπήρχαν και κάποιοι άσημοι βέβαια, όπως ο Ανδρουτσόπουλος, τον οποίο θα συναντήσουμε αργότερα σαν πρωθυπουργό, όταν οι Τούρκοι πάταγαν την Κύπρο. Από τον Απρίλιο πάντως του 67 και για πολλά χρόνια, αυτοί οι ενστολή χειρουργοί θα φροντίζουν την υγεία μας. Σε κάποια στιγμή, ο Βασιλιάς θα προσπαθήσει να τους πάρει τα νηστέρια, αλλά νέος και άπειρος καθώς ήταν, δεν θα τα καταφέρει. Τότε θα πάρει τη μάνα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τη Rolls Royce του και θα πάει στο καλό τον καιρό ακριβώς που αρχίζουν τα δύσκολα. Στις 9 Σεπτέμβρη του 67 έγινε στη Θράκη συνάντηση κορυφής Ελλάδας και Τουρκίας. Πρωθυπουργοί ήταν τότε ο άσχετος Κόλλιας και η αλεπού της τουρκικής διπλωματίας, ο Ντεμιρέλ. Ακριβώς στη μέση ο Παπαδόπουλος, που αν καταδικάστηκε δύο φορές σε θάνατο για την κατάλυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, θα έπρεπε να κρεμαστεί χίλιες φορές για το εθνικό έγκλημα της Κύπρου, που μηχανεύτηκε εδώ, στη Θράκη. Η συνάντηση αυτή είχε προγραμματιστεί τρεις μήνες πριν, στο Λουξεμβούργο, στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, οι οποίοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα επαναλάβουν τα συζητήσεις των επί του Κυπριακού. Κι έτσι άρχισαν εδώ, στη Θράκη, οι συζητήσεις που κράτησαν 15 ώρες. Ποιες συζητήσεις βέβαια. Οι Τούρκοι δεν είχαν να προτείνουν τίποτα. Απλά ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν τον Παπαδόπουλο στο στήσιμο ενός θεατρικού δράματος σε δύο πράξεις, όπου στο τέλος η ηρωίδα, η Κύπρος, θα πεθάνει. Τη δεύτερη πράξη θα τη σκηνοθετήσει ο Ιωαννίδης το 1974. Η πρώτη όμως πράξη παίχτηκε εδώ, στη Θράκη, το Σεπτέμβριο του 67, όταν ο Παπαδόπουλος δέχτηκε να πάρει πίσω το στρατό που ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε στείλει στην Κύπρο. Αυτά όμως δεν τα ξέραμε τότε και οι δημοσιογράφοι τονίζουν την αποτυχία της διάσκεψης, που όμως δεν απέτυχε. Ένα περίπου μήνα αργότερα
θα προκληθεί στην Κύπρο από το Γρίβα το γνωστό επεισόδιο του Σκοφινού. Η Τουρκία θα απειλήσει με πόλεμο. Οι συνταγματάρχες θα το παίξουν τσαμπουκά για 2-3 μέρες και μετά θα βάλουν την ουρά κάτω από τα σκέλια. Στις 11 Δεκέμβρη του 1967 θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι πρώτοι άνδρες της βαριάς εξοπλισμένης μεραρχίας που είχαμε εκεί. Και δεν τους φέραν στον Πειραιά ή έστω στη Θεσσαλονίκη. Τους βγάλαν κρυφά στο Βόλο βράδυ, σαν πως το σκοτάδι θα έκανε να φαίνεται μικρότερο το έγκλημα. Και στην Αθήνα, φόβος και τρόμος κάτω από το παγερό βλέμμα του όργανου της τάξης. Βουβά, μηχανικά, κάνουν οι άνθρωποι τις ίδιες εκείνες κινήσεις που γεμίζουν μια καθημερινή ζωή. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας έχει πια περιοριστεί στις μεταμεσονύχτιες ώρες, αλλά για πολλούς μήνες θα απαγορεύεται στο δρόμο ή και στα σπίτια ακόμη κάθε συγκέντρωση πάνω από 5 άτομα. Ως και εδώ, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, που μανάδες φέραν τα παιδιά τους να δουν την αλλαγή φρουράς, να παίξουν με το Περιστέρια. Σιγά σιγά μαθαίνουμε όλοι μας τι πάει να πει στρατιωτικός νόμος. Παπαδόπουλος, Ελλάς και χιλιάδες οι φυλακισμένοι, δέσμοι ενός παρανοϊκού δικτάτορα και ενός αφελούς ταξίαρχου αρμάτων μάχης του Στυλιανού Πατακού. Τα άρματα δεν ήσαν εκείνα τα οποία ήταν η ανάγκη της επαναστάσεως. Οι επαναστάτες ήσαν βέβαιοι ότι και με τα ποδήλατα, ακόμη αν κατέβαιναν κάτω, θα τους υπεδέχεται ο ελληνικός λαός με ανοιχτές τις αγκάλες, διότι ήθελε μια επανάσταση. Και να το έλεγε απλώς και χωρίς άρματα, με ένα καλαμάκι απλώς θα υπεδέχεται ο ελληνικός λαός σύσσωμος την επανάσταση. Κύριε Πρόεδρε, βασικός σκοπός της επαναστάσεως είναι η αναμόρφωση του ελληνικού λαού. Ποια πρότυπα προτίθεσε να χρησιμοποιήσετε? Ο άνθρωπος είναι πολύ περίεργος σε όλους τους χώρους και τόπους της γης. Ιδιαιτέρως όμως και στον ελληνικό χώρο ο άνθρωπος είναι λίγο πιο περίεργος, διότι του αρέσει πάρα πολύ η άκρατος ελευθερία. Το πρότυπο του ανθρώπου είναι εκείνο το οποίο δύναται να είναι ενάρετον, να έχει δηλαδή αρετήν. Και αρετή είναι να έχει δύναμη ο άνθρωπος να πράττει το καλόν απολύτως. Όμως δεν μάθαμε, φαίνεται, να πράττουμε το καλόν απολύτως. Κι έτσι, στην Αθήνα, στην επαρχία, παντού, οι κλούβες περιμένουν στις γωνιές. Πολλοί καταδικάστηκαν γιατί άκουγαν δίσκους του Θεοδωράκη. Κάποιος άλλος έμεινε μήνες στη φυλακή, γιατί περνώντας έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, έφτυσε. Τάξη και ασφάλεια σε όλη τη χώρα. Και όποιος έχει αντίρρηση, δραμεί για το στρατοδικείο. Για αυτούς εδώ τους στρατοδίκες, μια γραφομηχανή, ένα μαγνητόφωνο, είναι τεκμήρια ανατρεπτικής δράσης. Ο Μάρξ και ο Λένιν καταργούνται με υπουργική διάταξη. Και μαζί τους ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Και πέρα από όλα αυτά, μια τέλεια περιφρόνηση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Από τη χειροδικία και τον ξυλοδαρμό ως τα οργανωμένα βασανιστήρια. Τα βασανιστήρια που σκότωσαν τον Τζαρουχά. Συνυπεύθυνος αυτό το έγκλημα, ο αρχιδικαστής της Χούντας, ταξίαρχος Φωκίων Καραπάνος. Και ο λαός χαμένος, με τους φυσικούς αρχηγούς τους στις φυλακές και στα ξερονήσια.
Αυτές οι σκηνές του Γεώργιου Παπανδρέου, του γέρου της δημοκρατίας όπως πέρασε στην ιστορία, τραβήχτηκαν λίγες εβδομάδες πριν το θάνατό του. Τυπικά υπεύθυνη για το χαμό του γέρου ήταν μια εγκεφαλική θρόμβωση. Ουσιαστικά όμως υπεύθυνοι είναι οι συνταγματάρχες που κράτησαν τον Γεώργιο Παπανδρέου σε κατοίκον περιορισμό για πολλούς μήνες, μακριά από τους δικούς του, μακριά από τους φίλους του. Τον σκότωσαν οι συνταγματάρχες, αλλά δεν τον γονάτισαν. Και εδώ, στον κήπο του, μας χάρισε την πολιτική του διαθήκη. Υλιομπαίνει, οργανωμένοι, αρνούμενοι πάντα συμβιβασμών, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τον κοινό αγώνα. Με την αγωνιστική συμπαράσταση της μεγάλης δημοκρατικής πλειοψηφίας του λαού μας και με την πρωτοπορία της νεότητος, η οποία δονείται από τα ιδεώδη της δημοκρατίας, θα νικήσουμε πάλι. Η δημοκρατία θα νικήσει. Ο γέρος πέθανε στις 3 Νοέμβρη του 68 και μαζί του πέθανε η ελπίδα της γενιάς του 60, της γενιάς του ανένδοτου και των Ιουλιανών. Σύστηκε η Αθήνα καθώς εκατοντάδες χιλιάδες λαού βγήκαν στο Σύνταγμα αψηφώντας τάγκς και στρατιωτικό νόμο. Πολλά μπορούσαν να συμβούν εκείνη τη μέρα. Αλλά η γενιά του 60 ήταν ήδη μια κουρασμένη, μια καμένη γενιά. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησε όλα σα ελευθερία. Για την 1η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί η ενέργεια δημοψηφίσματος επί του νέου συντάγματος. Ποιον θα είναι το νέο σύνταγμα ουδής ακόμη γνωρίζει. Η δικτατορία συντάσσει το σύνταγμα της δημοκρατίας. Ναι, στο Σύνταγμα πιστεύω μας να γίνει. Ναι, στο Σύνταγμα για ενότητα Γαλήνη. Ναι, στο Σύνταγμα για μια κρίση ιστορία. Ναι, στην πρόοδο και στην... Τι θα ψηφίσετε? Δεν λέγεται από... Ναι. Ασφαλώς ναι. 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 Γνωρίζετε νέο Σύνταγμα? Πώς. Τι θα ψηφίσετε? Ναι. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, δουλειά αριώστες. Νέα σημερινά απόγευμα αργή. Μεγάλη νηστεία. Μεγάλη νηστεία. Νέα απόγευμα αργή τα υδρόμος και επίκαιρα. Νηστεία. Μεγάλη νηστεία. Ηλίθια και κωμικά φαίνονται όλα αυτά σήμερα. Τότε όμως δεν ήταν. Η Επανάσταση είχε μακρόπνα σχέδια και μιας κι όλοι εμείς οι μεγάλοι, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, ήμασταν διαβρωμένοι, οι συνταγματάρχες ξεκίνησαν να φτιάξουν τη γενιά της 21ης Απριλίου. Thank you.
Την εποχή του 21 ημνεί το εμβατήριο των συνταγματαρχών και αμέσως μετά τη δόξα της 21 Απρίλη. Έτσι, απλά και ξεδιάντροπα γίνονται ένα. Ο Παπαδόπουλος με τον Κολοκοτρώνη. Ο Πατακός με τον Καραϊσκάκη. Και ο Μακαρέζος με τον Μακρυγιάννη. Ποτέ πια δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη λέξη πατρίδοκαπηλεία. Όπως δεν την ξέχασαν τα νεαρά εκείνα παιδιά που στις 23 Απρίλη του 1969, στη δεύτερη και τελευταία γιορτή νεολαίας της δικτατορίας, σκοτώσαν με ζητοκραυγές ένα δικτάτορα. Παιδιά της Ελλάδας, ελεύθεροι και ισχυροί και στην ελληνικότητά σας, δεν θα παρασυρθείτε ποτέ από την διαφορά μας, την αναρχία και την απαξία της ζωής. Έτσι όπως το θέλει ο Πρωθυπουργός και Υπουργός της Ελληνικής Παιδείας, κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος. Λέει της Ελλάδας! Λέει της Ελλάδας! Λέει της Ελλάδας ως τους οποίους αυτήν την στιγμή απευθύνομαι! Να είπω εάν θα υπήρχε περίπτωση. Δεν θα η δυνάμη λέγω να είπω εάν θα υπήρχε περίπτωση. Το Νοέμβρη του 1972 οι συνταγματάρχες θα κάνουν το μεγάλο λάθος. Θα αφήσουν να γίνουν εκλογές στον ακαδημαϊκό χώρο. Εδώ στη νομική, ο Μάλιος και ο Καλύβας επιβλέπουν την ομαλή εξέλιξη των πρώτων αρχαιρέσεων στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα. Άδικα περιμένει ο άγνωστος αυτός φοιτητής να βρούνε το όνομά του στον κατάλογο. Οι συνταγματάρχες υποσχέθηκαν εκλογές. Όχι ελεύθερες και τίμιες εκλογές. Η κραυγή έσχος που συνοδεύει την εκλογική αυτή παροδία δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Η μεγάλη μάζα των φοιτητών που ασφυκτικά καλύπτει σκάλες, διάδρομους και το πεζοδρόμιο έξω από τη νομική θα μείνει μακριά από τις κάλπες. Το ίδιο βράδυ τα κρατητήρια της ασφάλειας ήταν πάλι γεμάτα. Και στις 13 Φλεβάρι του 1973, 96 φοιτητές που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την αναταραχή στέλνονται με τη βία στο στρατό. Είναι Φεβρουάριος του 1973. Τα γεγονότα της νομικής έχουν φτάσει στο κατακόρυφο. Βγαίνει ο Χαλιτζής από το γραφείο του και καλεί έκτακτη συγκέντρωση τμήματος. Όλοι, αξιωματικοί και οπλίτες, όλοι έδιραν εκείνη την ημέρα. Ένα άλλο περιστατικό. Μια μέρα, πρέπει να ήταν 27 μάλλον Μαΐου, 73. Πήγα να μοιράσω το ρόφημα όπως γινόταν συνήθως και βλέπω στο ιατρείο ένα άνθρωπο πεσμένο. Στην αρχή νόμισα ότι κοιμόταν. Δεν κοιμόταν όμως. Το σκουντάω για να δω πως κοιμόταν για να ξυπνήσει. Τίποτα. Δεν πήρα καμιά απάντηση. Γύρω του υπήρχαν λερωμένα νερά, ούρα που μύριζαν, μολοπισμένο σε όλο το σώμα και κατάλαβα από αυτό ότι είχε φάει πολύ ξύλο. Πού? Και στο πρόσωπο και στα πόδια. Και το ξύλο αυτό τη στιγμή που υπήρχαν μόλοπες στο πρόσωπο δεν ήταν δουλειά ο πλήτη.
Ο άντρας μου από 17 ετών πολέμησε στην Εθνική Αντίσταση όπου και τραυματίστηκε. Εν συνεχεία, στο Συμμορυτοπόλεμο και όπου και αδραγάθησε και στον πόλεμο της Κορέας. Το 1967 απετάχθη από το στρατό. Τον Ιούνιο του 1969 συνελήφθη, εξορίστηκε στη Σαμοθράκη, στη Βαρυμπόπη και στον Άγιο Νικόλαο και αφέθη ελεύθερος το Δεκέμβριο του 1971 χωρίς να του απαγγελθεί καμία κατηγορία. Εν συνεχεία συνελήφθη εκ νέου στις 22 Μαΐου του 1973 στις 5 το απόγευμα κατέβηκε από το σπίτι και έκτοτε δεν τον ξαναείδα. Αναζήτησα αυτόν επανειλημμένος στην Γενική Ασφάλεια Αθηνών όπου την επομένη ήλθαν στο σπίτι μου κάνοντας έρευνα και μου είπαν ότι βρίσκεται εκεί. Τον αναζήτησα και για πρώτη φορά έμαθα από την Γενική Ασφάλεια στις 30 Μαΐου ότι βρίσκεται στην ΕΣΑ. Αναζητώντας αυτόν δεν είχα καμία απάντηση και επειδή ανησυχούσα πάρα πολύ για την υγεία του έστειλα μία επιταγή να την υπογράψει για να Μουστακλής Παναγούλης Ελής Κομνηνός. Κάποιοι από τους επώνυμους που τυραννήθηκαν ή δολοφονήθηκαν και μαζί τους χιλιάδες άλλοι ανώνυμοι. Γιατί όμως όλη αυτή η βία, όλο αυτό το αίμα? Μια βόλτα μέχρι το Φάληρο στα χρόνια της Χούντας έφτανε για να καταλάβει κανείς το γιατί. Οι Αμερικανοί έφεραν ή άφησαν να έρθουν οι συνταγματάρχες για να τακτοποιήσουν δύο πράγματα, την Κύπρο και το πρόβλημα ελιμενισμού του έκτου στόλου στην Αθήνα. Και όταν αυτό έγινε από την Επανάσταση της 21ης Απρίλη, τότε οι Αμερικανοί έκαναν ένα μεγάλο δώρο στους συνταγματάρχες. Τους έστειλαν για πολυήμερη επίσκεψη, επίσημη, στην Ελλάδα, τον αντιπρόεδρό τους, τον ελληνικής καταγωγής Πάιρους Άγνου, που στα ελληνικά μεταφράζεται Σπύρος Αναγνωστόπουλος. Όμως, οι μέρες χαράς και λουλουδιών τελειώνουν γύρω στα μέσα του 1973. Ο Παπαδόπουλος βρίσκεται υπό έξωση, γιατί δεν καταφέρει να εξοντώσει το Μακάριο, όπως ζητούν οι Αμερικανοί. Τότε ο Παπαδόπουλος αποφασίζει να το παίξει δημοκράτης και αντιμοναρχικός. Απαλλάξατε την Ελλάδα από την μοναρχία ή της αποτελεί ξεπερασμένον πλέον υπόλοιμα άλλων εποχών και αποδώσατε της την δημοκρατία, την οποία ενοσταλγούσαν και ελαχθαρούσαν πολλέ Ελλήνων γενναίε, για να την χαρείτε και να την λαμπρύνετε εσείς τα τέκνα σας και τα τέκνα των τέκνων σας. Ζήτω η ελληνική δημοκρατία. I do intend and I'm absolutely convinced that I will go back to Greece. I'm sure for the simple reason that, you know, my family came to Greece in 1863 and sometimes my family has left the country. But always because a minority threw out the king. And always they came back with the overwhelming majority of the people's vote. And I am sure to what my father said. It is much more important for the king to suffer than for the people to suffer. And in 1964, when he died, I put my hand on the Bible and I swore to God and to people that I will give everything I have to protect the freedom of the people and the constitution. Για 5 χρόνια και 7 μήνες σιώπησε ο Κωνσταντίνος και μόνο όταν κινδύνεψε ο θρόνος του θυμήθηκε και αυτός το λαό και τη δημοκρατία που ο ίδιος πρόδωσε. Στα τέλη του 1973 τα θεμέλια της Χούντας τρίζουν και όλοι παίρνουν θέση μάχης εκεί βέβαια όπου ο καθένας ανήκει. Meines Erachtens. Es gibt eine realistische, eine praktische Lösung, die Rückkehr des Königs und die Bildung einer Übergangsregierung unter dem ehemaligen Ministerpräsident Karamanlis, der ein sehr großes Ansehen im griechischen Volke hat, eine Regierung, in die griechischen Politiker die verschiedenen politischen Tendenzen vertreten, mit Ausnahme der Kommunismen teilnehmen. En ce qui concerne spécialement la solution de Karamanlis,
nous étions favorables. It is in this sense that I am very much concerned from what is happening abroad by Mr. Andreas Papandreou, who is in alliance with the extreme left, or let's call it so, the non-serious left. Τους κομμουνιστές και τον Ανδρέα θεωρεί εχθρούς ο Αβέροφ, ο Θεοδωράκης αποδέχεται τον Καραμανλή, ο Μητσοτάκης θέλει να φέρει πίσω το βασιλιά. Αυτά στα τέλη του 1973, όταν ο λαός έβραζε και δεν ζητούσε παρά ένα σημάδι, μια αφορμή, ένα κάτι για να κινηθεί. I think the Greek people is the key of the democracy in Greece. And America must know that perhaps it will be a civil war if they don't make, if they give arms, if they don't help Greece with loyalty to regain his freedom. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η εθνική υπερηφάνεια είναι απόκτημα και οφτάται με αγώνα κάθε ημέρα. Είναι θέμα μόνιμου αγώνα. Μόνιμου αγώνα. Νομική, Μνημόσυνο Παπανδρέου, Πολυτεχνείο. Ποιο σχόλιο, ποια λόγια μπορούν να περιγράψουν τη μεγαλοσύνη αυτών των παιδιών, αυτών των πολιορκημένων πίσω από τα κάγκελα του Πολυτεχνείου, αλλά ελεύθερων παιδιών που τόλμησαν να κινηθούν ενάντια σε μια στρατιωτική δικτατορία. Μια δικτατορία που έκριζε, που ήταν έτοιμη να σοριαστεί κάτω από το μίσος του λαού. Μια δικτατορία όμως που δεν είχε ακόμη εκπληρώσει το δικό της καθήκον, την ολοκλήρωση της προδοσίας της Κύπρου. Δεκάδες δολοφονούνται στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Εκατοντάδες τραυματίζονται. Χιλιάδες συλλαμβάνονται, αλλά η δικτατορία δεν θα πέσει. Στρατιωτικός νόμος και αλλαγή φρουράς. Στρατηγός Γκυζίκης, ο νέος πρόεδρος. Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος, ο πρωθυπουργός. Μαζί τους, ο νέος δικτάτορας, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Πάσχα του 1974. Ο κύκλος της Χούντας πάει να κλείσει. Το τελευταίο γρανάζι του μηχανισμού που θα φέρει τους Τούρκους στην Κύπρο μπαίνει στη θέση του. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φέτε, ο Ιωαννίδης έζησε σε όλη του τη ζωή σε γυάλινο σπίτι. Ορατών από όλους. Δεν έχει να κρύψει και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και τώρα, κύριε, έχουμε στο δεύτερο μέρος, στη σύνδεση η οποία έγινε από ορισμένους μάρτυρες μεταξύ των γεγονότων του Πολυτεχνείου και της Κύπρου. Μη θορυβήστε, κύριε Πρόεδρε, δεν θα αποκαλύψω κρατικά μυστικά. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά και τα χαρτιά μου τα κρατάω. Δεν κατηγορήστε καν για αυτό. Πες και ό,τι θέλετε. Επειδή τόσα πολλά ανεφέρθησαν εδώ. Ήθελα να ερωτηθεί ο κύριος κατηγορούμενος το εξής πράγμα. Μπορεί να μας απαντήσει των ρόλων του τουλάχιστον, διότι εκείνο είναι το κέριον, για την απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου. Η δικτατορία των συνταγματαρχών ολοκλήρωσε την αποστολή της στις 15 Ιούλιου του 1974, όταν Έλληνες της Ελλάδας και Έλληνες της Κύπρου αλληλοσκοτώνονταν. Τώρα το λόγο πια έχουν οι Τούρκοι.
Στις 20 Ιούλη του 1974, 5 μέρες μετά την αλληλοσφαγή, γέμισε ο ουρανός της Κύπρου από Τούρκους αλεξιπτωτιστές και δεν υπήρχε κανείς να τους πολεμήσει. Γιατί εκείνο τον καιρό Έλληνες σκοτώναν πάλι Έλληνες. Μα δεν θα μάθουμε ποτέ. Στις 20 Ιούλη του 1974, εάλλο η Κύπρος. Επιβάλλοντας κάτω θυπηνάς κατόπιν της ακρόασης του κύριων Εισαγγελέων και του κύριου των κύριων υπερασπιστών εις τον Γεώργιον Παπαδόπουλον για την πρώτη πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση, για την δεύτερη πράξη ισόβιον κάθειρξη εις των Στυλιανών Πατακών για την πρώτη πράξη θάνατον και καθαίρεση, για την δεύτερη πράξη ισόβιον κάθειρξη εις των Νικόλων Μακαρέζων για την πρώτη πράξη η δημοκρατία, η ελευθερία, η εθνική υπερηφάνεια δεν είναι ποτέ δώρο. Είναι απόκτημα. Αποκτάται με αγώνα κάθε ημέρα. Είναι θέμα μόνιμου αγώνα.